cup. Θέλετε να μάθετε ποιο φρούτο είναι αποτελεσματικότερο από την καφείνη? Ή πόσες ελιές απαιτούνται για την παραγωγή ενός λίτρου φίνου παρθένου ελαιόλαδου? Ή ακόμη, ποιος νόστιμος καρπός είναι ένα από τα συστατικά του δυναμίτη? Και μήπως ενδιαφέρεστε να μάθετε γιατί οι Σκοτσέζοι για πολλούς αιώνες δεν έτρωγαν πατάτες? Για όλα αυτά και άλλα περισσότερα θα ενημερωθείτε βλέποντας αυτό το βίντεο. Νούμερο 1. Η εξαφάνιση δέντρων και φυτών γίνεται σήμερα με ρυθμό 10.000 φορές γρηγορότερο από το φυσιολογικό. Νούμερο 2. Όταν ένας σπόρος καφέ φυτευτεί, χρειάζεται 5 ολόκληρα χρόνια για να δώσει τον πρώτο του καταναλώσιμο καρπό. Νούμερο 3. 2.500 ελιές απαιτούνται για την παραγωγή ενός λίτρου φίνου παρθένου ελαιόλαδου. Νούμερο 4. Το σέλινο έχει αρνητικές θερμίδες. Καταναλώνεις περισσότερες θερμίδες για να το φας από αυτές που σου προσφέρει όταν το τρως. Νούμερο 5. Επειδή οι πατάτες δεν αναφέρονται στη βίβλο, οι Σκοτσέζοι για πολλούς αιώνες δεν τις έτρωγαν. Νούμερο 6. Τα κάσες ανήκουν στην οικογένεια των δηλητηριωδών κυσών. Νούμερο 7. Τα αράπικα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του δυναμίτη. Νούμερο 8. Το αρχαιότερο γνωστό λαχανικό είναι ο αρακάς. Νούμερο 9. Τα καρότα είχαν μοβ χρώμα το μεσαίωνα. Νούμερο 10. Ο μαϊντανός είναι το βότανο που χρησιμοποιείται περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Νούμερο 11. Οι φράουλες ανήκουν στην οικογένεια των ρόδων. Νούμερο 12. Τα μήλα είναι αποτελεσματικότερα από την καφεΐνη στο να κρατούν τους ανθρώπους ξύπνιους το πρωί. Νούμερο 13. Τα κουκούτσια του μήλου περιέχουν κυάνιο. Νούμερο 14. Εάν μασάς τσίχλα ενώ καθαρίζεις κρεμμύδια, δεν κλαις. Νούμερο 15. Τα πέταλα του μεγαλύτερου λουλουδιού φτάνουν το μισό μέτρο μήκος. Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου, η Ραφλέσια, έχει βάρος 7 κιλά και φυτρώνει μόνο στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας. Τα πέταλά του φτάνουν το μισό μέτρο μήκος και 2,5 εκατοστά πάχος. Νούμερο 16. Το ποσοστό αύξησης μερικών φυτών μπαμπού μπορεί να φτάσει τα 3 πόδια, δηλαδή 91,44 εκατοστά ημερησίως. Νούμερο 17. Ο φλοιός των δέντρων σεκόια είναι αφλέκτος. Σε περίπτωση που το δέντρο πάρει φωτιά, τότε αυτή καίει μόνο το εσωτερικό του δέντρου. Νούμερο 18. Το πλανκτόν αποτελεί το 85% όλων των ζώντων οργανισμών στη Γη. Νούμερο 19. Μόνο το 15% της παγκόσμιας χλωρίδας και πανίδας έχει αναγνωριστεί μέχρι το 2000. Μην ξεχάσεις να ρίξεις μια ματιά στους συνδέσμους που βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή για να δεις άλλα αναλυτικά βίντεο που αφορούν φυτά που αναφέρθηκαν.